που λέω εγώ, πάμε σε πόλεμο για την ιστορία. Που η Ινδία αγοράζει από τη Ρωσία φυσικό αέριο ή πετρέλαιο, καύσιμα, τα μεταπουλάει στη ΣΥΠΑ, ή και η Αίγυπτος το κάνει αυτό, ακριβότερα από τα παίρνει. Δηλαδή γίνεται μεσάζοντας, ΑΕΝΤΖΙΣ, η Ινδία και η Αίγυπτος, η οποία Αίγυπτος πουλάει η Σαουδική Αραβία, η οποία η Σαουδική Αραβία δίνει στην Ευρώπη και δίνει και σε άλλες χώρες. Και με ρώτησε φίλος, γιατί γίνονται αυτό ρε παιδιά μου, γιατί η Σαουδική Αραβία αγοράζει από την Αίγυπτο. Τώρα θα σου πω γιατί. Αν βλέπατε το βίντεο του Μακρόν που μίλησε στον Biden, θα καταλαβαίνετε γιατί. Δεν ξέρω αν ισχύει αυτό βέβαια. Σας το λέω ως ένα σενάριο το οποίο δεν το υπερασπίζονται, ρωτάω γεωλόγους οι οποίοι συμφωνούν ότι τα στρατηγικά αποθέματα πετρελαίου της Σαουδικής Αραβίας τελειώνουν και οι πηγές της Σαουδικής Αραβίας στερεύουν. Η συνεχής εξόριξη δεκαετίες των κοιτασμάτων, τα οποία έγιναν, χρειάστηκαν εκατομμύρια χρόνια για να γίνουν ή εκατοντάδες χιλιάδες χρόνια για να γίνουν, κάποια στιγμή στερεύουν, λένε κάποιοι. Με συνέπεια η Σαουδική Αραβία να μην μπορεί να αυξήσει την παραγωγή της, οι χώρες του ΟΠΕΚ να κλωτσούν, να μην μπορούν να τα απεξέλθουν, με συνέπεια το βασίλειο να εισάγει σε μεγάλες ποσότητες ρωσικό πετρέλαιο με ενδιάμεση χώρα την Αίγυπτο. Αυτό που κάνει η Ινδία. Και το οποίο το μεταπουλούν μετά στη Δύση. Καλά είναι ηλίθιοι πραγματικά. Δηλαδή μιλάμε για ηλίθιους. Δηλαδή σας αναγκάζουν εσάς να πληρώνετε παραπάνω καύσιμα τιμή, ρεύμα, τρόφιμα, γιατί δεν θέλουν να παραδεχτούν ότι κάναν βλακεία με την Ουκρανία και έβαλαν κυρώσεις στη Ρωσία και τώρα παίρνουν σε ακριβή τιμή τα καύσιμα και τα πληρώνετε εσείς. Ποιο το κάνει αυτό, η πολιτική σας. Ο κ. Μητσοτάκης, ο κ. Τσίπρας, ο κ. Ανδρουλάκης, αυτοί το κάνουν αυτό. Μαζί με τις δυτικές δυνάμεις. Τους χαγόνους. Τους απάωρους. Τους γκάου, γκάου, γκάου. Γιατί περί τέτοιου πρόκειται. Δηλαδή λες, στο επιβάλλω κυρώσεις χωρίς να έχω εγώ τη λύση, μόλις δείχνω τα ζόρια, πάει ένας άλλος αγοράζει και μου το πουλάει σε ένα πιο ακριβό και μου το δέχομαι. Πραγματικά από. Τι σημαίνει αυτό. Τελειώνουν τα αποθέματα. Γεγονός λοιπόν που φέρνει ένα νέο αρμαγεδόν από ό,τι φαίνεται. Ενεργειακό. Τεράστιο. Κανείς δεν είχε φανταστεί μέχρι τώρα, φίλες και φίλοι, πως το βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας εξαρτάται πλέον σε μεγάλο βαθμό από τη Μόσχα. Εδώ πρέπει να πω το εξής, κάτι που δεν παρατήρησε κανείς σας. Και πρέπει να σας το πω. Μπορεί πραγματικά το σενάριο αυτό να υφίσταται. Τα τελευταία 20 χρόνια δεν είναι περίεργο ότι πολλοί Σαουδάραβες, Εμμύριδες, Ακομύριδες και Μπατήριδες και πλούσιοι κτλ. Αγόραζαν ευρωπαϊκές εταιρείες, πολυεθνικές κολοσσούς, έμπαιναν μέσα μέτοχοι σε Αγγλία, Γαλλία κτλ. Γιατί, και γη, έχει δίκιο σας. Και γη. Γιατί. Και σκεφτείτε λίγο. Γιατί βλέποντας ότι τελειώνει η κάνουλα τα παντού, παντά παντού, πρέπει να κάνουν κάτι άλλο. Σκεφτείτε λίγο. Τον Ιούνιο το βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας έλαβε 3,2 εκατομμύρια βαρέλια καυσίμου από την Αίγυπτο. Από σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής από την Αίγυπτο. Το καταλαβαίνουμε αυτό. Το ίδιο συμβαίνει και με την Ινδία. Η οποία παίρνει από τη Ρωσία η Ινδία και τα δίνει και σε άλλους μετά πιο ακριβά και τέτοια λεφτά. Βγάζει και ο Πούτιν, βγάζουν και οι Ινδοί, χάνουν οι Ευρωπαίοι και οι Δυτικοί. Μιλάμε για μα πιάσαν κότσου. Έτσι δεν στο χωριό μας, ρε. Μα πιάσαν κότσο, παιδιά. Κορόιδα. Δεν δικαιολογείτε. Ή έχετε κορόιδα πολιτικούς. Διαλέξτε. Και βέβαια ξαφνικά η Αίγυπτος ανεβάζει τις εισαγωγές από τη Ρωσία. Και η Αίγυπτος είναι η πλέον κερδισμένη χώρα των τελευταίων 1,5 χρόνων στο επίπεδο αυτό. Δεν μπορούσα να το κάνω εγώ ρε παιδιά, σαν χώρα. Έπρεπε να αφήσω άλλο να κουρομπάνει και εγώ να το κοροϊδώ. Γιατί με προστατεύουν οι Αμερικανοί, δηλαδή με την Τουρκία. Εδώ ο Μπλίνκεν πήγε και έκανε δήλωση που δεν την είδατε. Για κάθεστε καλά τώρα, σας την πω. Έκανε tweet ο Μπλίνκεν. Ο γνωστός Μπλίνκεν. Μπράβο, ο Μπλίνκεν. Μεγάλη μας. Τσάουζ Μάγκας. Ο Μπλίνκεν λοιπόν, στη διένεξη Φιλιππίνων-Κίνας για το Διεθνές Δίκαιο και την ΑΟΣ, βγήκε και είπε, γιατί έτσι επεφανητικά και όπως λέει ο ίδιος, ότι η Κίνα έχει άδικο σε σχέση με την ΑΟΣ με τις Φιλιππίνες. Τα ίδια ακριβώς επιχειρήματα που χρησιμοποιεί η Κίνα εις βάρος των Φιλιππίνων, χρησιμοποιεί η Τουρκία εις βάρος της Ελλάδος.
Γιατί για την Κίνα είχε να κάνει δήλωση ο Μπλίνκεν, αλλά για την Τουρκία κάνει στραβά μάτια. Φίλοι της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ και του ΚΙΝΑΛ, κολλητοί των Δυτικών. Πείτε μου εσείς. Το ίδιο ακριβώς θέμα, η ίδια ακριβώς διένεξη, η ίδια ακριβώς όροι και προϋποθέσεις. Γιατί δεν είναι φίλοι μας οι Αμερικανοί. Γιατί δεν είναι φίλοι μας οι Ρώσοι. Γιατί δεν είναι φίλοι μας οι Γερμανοί. Φίλος είναι μόνο Έλληνας και Ελληνίδα. Αυτή είναι η ρομαντικότητα. Και μετά υπάρχουν συμφέροντα. Αλλά πού να το καταλάβουν πολλοί από εσάς. Η μεγαλύτερη ποσότητα καυσίμων, ακούστε τώρα, ρωσικής προελεύσεως από αυτή που παίρνει η Αιγυπτός πηγαίνει σε Σαουδική Αραβία. Δηλαδή παίρνουν οι Αιγύπτιοι και το στέλνουν σε Σαουδική Αραβία. Ναι παιδιά, σε αυτούς τους πετρελαιάδες. Τα ρωσικά φυσικά φορτία διαπιστώθηκε από έρευνα κατευθύνοντας στο τερματικό σταθμό της Αιγύπτου, τον Έιν Σουκούνα, στην Ερυθρά Θάλασσα. Είναι ανατολικά, έτσι. Και από εκεί, ακούστε, έχει έναν αποθηκευτικό χώρο η Αράμκο, η γνωστή Αράμκο, ψάξτε λίγο παραπάνω η γνωστή Αράμκο, και από εκεί η Αράμκο που έχει τα κοιτάσματα της Σαουδικής Αραβίας, το μεταφέρει μέσω της θάλασσας σε πολλά λιμάνια στη Δυτική Σαουδική Αραβία. Και από εκεί η Σαουδική Αραβία, δείτε τώρα, πώς μεταφέρει το κόστος, γιατί τα μεταφέρει, έχουν και κόστος παιδιά, δεν έτσι να πάρει. Τα μεταφέρουν, τα μεταφέρουν, τα μεταφέρουν, αυξάνουν την τιμή, πλήρωσε ρεύμα ακριβώς. Πλήρωσε τυρί, ψωμί, γάλα, ασφάλεια, δεν ξέρω τι να πληρώνει ακριβά εσύ. Γιατί έχει πρωθυπουργό τον κύριο Μητσοτσάκη και τον κύριο Τσίπρα και τον κύριο Γκουλάκη. Πρόβλημά σου. Εγώ σα τα είπα. Και εδώ έρχεται το άλλο μεγάλο θέμα. Δεν ξέρω αν προλάβω να τα αναλύσουμε όλα. Αλλά πρέπει παραδοσιακά να δούμε λίγο το θέμα τη ενεργειακή.